Στην πραγματικότητα ισχύει ότι η μέση τιμή θα είναι γύρω στο 1,37-1,38 η μέση τιμή. Από εκεί και πέρα, ως προς τις διαδικασίες επιστροφής και επιδότησης για τους καταναλωτές, τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα, πολύ θολά. Εγώ εκτιμώ ότι τα κριτήρια τα οποία έχουν διατυπωθεί είναι με τέτοιο τρόπο που να μην πάρει κανείς επιδότηση, παρά ελάχιστη, και βλέπω ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές, αλλά και για μας τους πρατηριούχους, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι να μην πάρουν πετρέλαιο και πάρα πολλοί θα παγώσουν. Η αγορά παραμένει παγωμένη για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι η υψηλή τιμή, 40% έναντι της περσινής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πολλοί που είχαν μια οικονομική άνεση φουλάραν από τον Απρίλιο, άρα έχουν αποθέματα πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Η διαδικασία επιστροφής και επιδότησης των καταναλωτών. Επικαλούνται λοιπόν την πάταξη του λαθρεμπορίου, αλλά η πάταξη του λαθρεμπορίου δεν θα έρθει. Εγώ πιστεύω ότι θα διωγγωθεί ιδιαίτερα στο ναυτιλιακό καύσιμο, του οποίου η διαφορά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για τα κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Και μπορεί...